Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη. Στο σημείο αυτό θα ανοίξουμε ένα παράθυρο επικοινωνίας και θα υποδεχθούμε τον υποψήφιο βουλευτή Ροδόπης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τον κύριο Δημήτρη Χαρίτου, να συνομιλήσουμε μαζί του λίγο πριν κλείσουν οι κάλπεις και λίγο πριν δούμε τα νέα αποτελέσματα. Καλησπέρα κύριε Χαρίτου. Καλησπέρα κύριε Κινέζο. Αρχικά θα θέλαμε να μας πείτε μετά από μία έντονη παρουσία που είχατε τα τελευταία 4 χρόνια, τι εισπράτετε από τους πολίτες στις επισκέψεις που κάνετε. Η αλήθεια, κυρία Κινέζου, είναι ότι στην επικοινωνία που έχω ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα με τους πολίτες υπάρχει μια πολύ μεγάλη αναγνώριση και παραδοχή όλης αυτής της μεγάλης προσπάθειας που έγινε τα τελευταία 4 χρόνια που έκανε ως βουλευτής. Είναι γεγονός ότι δεν υπάρχει σοβαρό κρίσιμο ζήτημα της περιοχής, ανάγκες των ανθρώπων μας που να μην είναι ισχυρό το αποτύπωμά του μέσα στη Βουλή. Όλα τα μεγάλα θέματα, είτε αφορούν την βιομηχανία και τη Σέλμαν, είτε αφορούν τον πρωτογενή τομέα και τα μεγάλα έργα υποδομής όπως το φράγμα του Κομψάτου και του Ιασίου, την ανάγκη στήριξης του πρωτογενή τομέα, των ανθρώπων, της κοινοτροφίας, του επαγγελματικού κόσμου, των νέων ανθρώπων, του κόσμου της εργασίας, ζητήματα του Δημοκρίτιου Πανεπιστήμιου Θράκης, αλλά και ζητήματα που συνδέονται με την υγεία, ιδιαίτερα με το νέο νοσοκομείο Κομωτινής. Όλα αυτά, κύριε Κινέζου, ήταν στις προτεραιότητές μου. Όλα βρήκαν τη θέση τους μέσα στη Βουλή. Και σήμερα μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ότι είναι ισχυρό το αποτύπωμα της Ροδόπης στη Βουλή. Γιατί, κύριε Κινέζου, στη σκέψη μου κυριάρχησε μία μόνο αρχή. Πάνω απ' όλα ο τόπος μας και οι ανάγκες των ανθρώπων μας. Αυτό διαρκώς πυρπολούσε τη σκέψη μου. Με αυτό πορεύτηκα. Γι' αυτό και μπορώ με, θα έλεγα, αισιοδοξία, αλλά μα και καθαρό πρόσωπο, να απευθυνθώ σε όλους ανεξαιρέτως τους συμπολίτες μου, ανεξαρτήτου κομματικής ταυτότητας, και να τους ζητήσω να με εμπιστευθούν εκ νέου, για να συνεχίσουμε την πολύ μεγάλη προσπάθεια που ξεκινήσαμε. Έχω δώσει ένα πολύ σαφές δείγμα γραφής, ένα αποτύπωμα πώς πρέπει να είναι ο βουλευτής στον τόπο του, να ζει στον τόπο του, να ανασένει, να αφουγκράζεται τα προβλήματα και τις αγωνίες των ανθρώπων, να αντλεί δύναμη από αυτά και κυρίως να τα θέτει με έμφαση στο κέντρο, εκεί που παίρνουν οι αποφάσεις, στο κοινοβούλιο της χώρας μας. Κύριε Χαρίτου, κάποιοι πολιτικοί σας αντίπαλοι μιλούν υποτιμητικά για τις παρεμβάσεις που κάνατε. Τι απαντάτε σε αυτό? Δεν ξέρω, κύριε Κινέζου, αν είναι υποτιμητικό ότι ένας βουλευτής της Ροδόπης μίλησε σχεδόν στα πιο βασικά νομοσχέδια στην Βουλή που πέρασε τα τελευταία 4 χρόνια και με ευκαιρία αυτών των παρεμβάσεών του ανέδειξε μέσα από αυτά τα πιο κρίσιμα, τα πιο μεγάλα θέματα που σας περιέγραψα πιο πριν, που αφορούν τη Ροδόπη μας. Ότι αν είναι υποτιμητικό ότι 330 και πάνω ερωτήσεις και επερωτήσεις γίναν μόνο για προβλήματα και κρίσιμα θέματα της Ροδόπης. Αν κάποιοι τα θεωρούν υποτιμητικά, προφανώς νομίζω κάνουν πολύ μεγάλο λάθος. Γιατί μιλάμε, αυτός είναι και ο ρόλος ενός βουλευτή της αντιπολίτευσης. Αυτές είναι οι δυνατότητες που του δίνει η σημερινή Βουλή και δεν σας κρύβω, αξιοποίησα κάθε δυνατότητα, κάθε χαραμάδα για να αναδείξω όλα αυτά τα μεγάλα θέματα που απασχολούν τους συμπολίτες μας αλλά και τον τόπο μας. Στο τέλος, κύριε Κινέζου, οι πολίτες με την ψήφο δεν χαρίζουν σε εμάς τους πολιτικούς αξιώματα για να επαναπάβεται ο ένας στο παρελθόν και ο άλλος να αναπολύει, να νοσταλγεί πού βρισκόταν πριν 10 ή 12 χρόνια. Η κοινωνία και οι πολίτες με την ψήφο μας αναθέτουν ευθύνες σε εμάς τους πολιτικούς. Και εγώ τις ανέλαβα αυτές τις ευθύνες τα 4 χρόνια. Και σήμερα μπορώ με βεβαιότητα να πω ότι σήκωσα ένα μεγάλο βάρος υποστήριξης και υπεράσπισης των δικαίων και της Ροδόπης και των απλών ανθρώπων. Μπορώ με βεβαιότητα να απευθυνθώ και αισιοδοξία σε όλους τους προοδευτικούς, τους δημοκρατικούς πολίτες αυτού του τόπου
και να τους πω ότι έδωσα μάχες για λογαριασμό συνολικά της δημοκρατικής παράταξης στον τόπο. Εδώ, από τον τόπο μου, ανελιπώς. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια ανησυχία, μια ανασφάλεια στους πολιτικούς μου αντιπάλους. Εγώ τους σέβομαι όλους. Δεν υποτιμώ ούτε την παρουσία, ούτε το ρόλο, τη δράση του καθενός. Όμως οφείλει και η κοινωνία να σκεφτεί και να σκεφτεί ιδιαίτερα αυτές τις πολύ κρίσιμες τελευταίες ημέρες. Θέλει βουλευτές που να υπηρετούν τη Ροδόπη ή βουλευτές που θα χρησιμοποιούν την Ροδόπη, θα την αξιοποιούν για τα δικά τους ιδιωτελή, θα έλεγα, συμφέροντα. Θέλει βουλευτές που θα δίνουν πρώτα, μα πρώτα, λόγο στους πολίτες ή βουλευτές που θα δίνουν πρώτα λόγο σε μηχανισμούς ή σε παράτυπες δομές που λειτουργούν για λογαριασμό τρίτων. Νομίζω αυτά είναι πολύ καθαρά τα ερωτήματα τα οποία οφείλουν όλοι οι συμπολίτες μου να σκεφτούν λίγο πριν τις εκλογές και να πάρουν πράγματι αποφάσεις με γνώμονα τις ανάγκες και τα συμφέροντα του τόπου, αξιολογώντας πρόσωπα, έργο, προσφορά και ανιδιοτέλεια. Κύριε Χαρίτου, τι πρεσβεύετε για την Ροδόπη, τη νέα περίοδο, σε περίπτωση εκλογής σας? Κυρία Κινέζου, είναι αλήθεια ότι η Ροδόπη δεν αντέχει άλλες αδικίες. Άλλη μία τετραετία με αδικίες. Και το λέω με τα λόγου γνώσεως. Γιατί όλα αυτά τα 4 χρόνια στη Ροδόπη είχαμε μια από επένδυση, μια εποχή από επένδυσης. Είδαμε τι έγινε στη βιομηχανία. Κλείσαν μικρές βιομηχανίες, ενώ και όσες υποσχέθηκαν θα επανεκκινήσουν, όπως η Σέλμαν, γίνεται χωρίς βιωσιμότητα, αλλά μόνο για επικοινωνιακούς λόγους. Άρα λοιπόν έχουμε ένα κλίμα από επένδυσης. Έχουμε συρρήκνωση της παραγωγικής βάσης, ιδιαίτερα στον πρωτογενή τομέα, με εγκατάλειψη βασικών κεκτημένων της περιοχής. Αναφέρομαι στην καπνοκαλλιέργεια, αναφέρομαι στη συνδεδεμένη ενίσχυση του αραβόστου που χάθηκαν από την περιοχή. Κλείνει, ολοκληρώνεται το πρόγραμμα της νητρορύπανσης. Έχουμε, κυρία Κινέζου, επίσης μια οπισθοχώρηση στην υλοποίηση των μεγάλων έργων υποδομής. Αναφέρομαι στο φράγμα του Κομψάτου και στο φράγμα, στην ολοκλήρωση του φράγματος του Ιασίου. Μάλιασε η γλώσσα μου να μιλώ και να διεκδικώ για το φράγμα του Κομψάτου. Να το υποστηρίζει, υποτίθεται, ότι θα προωθηθεί ο κύριος Μητσοτάκης. Έχει στην πραγματικότητα εγκαταληφθεί, κυρία Κινέζου. Όπως επίσης έχει εκτροχιαστεί μια έτοιμη, μια ολοκληρωμένη σύμβαση για την ανέγερση του νέου νοσοκομείου Κομωτινής από τη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. 4 χρόνια παγωμένη σύμβαση. Είναι ανάγκη να επανέλθει στις ράγες της. Και αυτό θα το κάνουμε με την αίσθηση της ευθύνης και της απόφασης που πήρε η προηγούμενη κυβέρνηση να η δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος ένα μεγάλο μέρος να κατευθυνθεί για την ανέγερση του νέου νοσοκομείου Κομωτινής. Επίσης, θα υπάρξει μια νέα δυναμική στην ανάπτυξη του Δημοκρίτου Πανεπιστήμιου Θράκης με την ίδρυση και λειτουργία των νέων τμήματων που για 4 χρόνια πάγωσαν, κυρία Κινέζου. Και σήμερα συρρυκνώνεται αντί να διευρύνεται το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Όπως επίσης θα σταματήσει επιτέλους αυτή η εγκατάλειψη ουσιαστικά του σιδηρόδρομου, του σιδηροδρομικού αποκλεισμού της Ροδόπης. Επίσης, κύριε Κινέζου, είναι απολύτως σαφές πως θα υπάρξει μια νέα μέρημνα για πιο ενισχυμένα κίνητρα επενδύσεων για την περιοχή, έτσι να μπορέσει να υπάρξουν νέες επενδύσεις, να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας που τόσο ανάγκη έχει ο τόπος μας για να κρατηθούν οι νέοι μας στην περιοχή, για να σταματήσει αυτή η αιμορραγία σε νέους επιστήμονες, σε νέους ανθρώπους που διωγγώνουν το δημογραφικό πρόβλημα. Τα σημειώνω όλα αυτά γιατί σε συνδυασμό με την ανάγκη να ισχυροποιηθεί ο τουρισμός στην περιοχή μας, ο κλάδος του τουρισμού, μπορεί να αποτελέσει την εφεδρεία της οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής,
Νομίζω όλα αυτά συγκροτούν ένα πλαίσιο που μπορούν πράγματι να δώσουν μια νέα δυναμική ανάπτυξη στη Ροδόπη. Θέλω λοιπόν να σας πω με βεβαιότητα ότι ξεκινήσαμε μια προσπάθεια σήμερα να αναδείξουμε όλα τα θέματα αυτά. Είμαι αισιόδοξος, κύριε Κινέζου, ότι με μια νέα προοδευτική διακυβέρνηση θα επιταχυνθεί η προώθηση όλων αυτών των θεμάτων. Και είμαι βέβαιος, από άλλες θέσεις ευθύνης, αύριο θα μπορούμε να είναι ακόμα πιο ουσιαστική και πιο αποτελεσματική η παρέμβασή μου ως βουλευτής στην επόμενη τετραετία για να γίνουν πράγματι πολλά από αυτά που αποτελούν προσδοκία αλλά και όραμα δεκαετιών της πλειοψηφίας των συμπολιτών μου. Κύριε Χαρίτου, θεωρείτε πολύ πιθανό το σενάριο των διπλών εκλογών. Στην περίπτωση αυτή, η 21η Μάη είναι κρίσιμη για την εκλογή των βουλευτών. Μπορείτε αυτό να το εξηγήσετε λίγο καλύτερα στους πολίτες, τι εννοούμε όταν λέμε ότι είναι κρίσιμο? Κυρία Κινέζου, η 21 του Μάη είναι η πρώτη ουσιαστικά εκλογική αναμέτρηση. Προφανώς όλοι επιζητούν να διαμορφωθεί μια νέα πλειοψηφία ικανή στη Βουλή να δώσει μια προοδευτική κυβέρνηση όπως εμείς επιζητούμε. Όμως φαίνεται πως είναι ισχυρό και αυτό το σενάριο θα διεκδικήσουμε. Όμως φαίνεται είναι ισχυρό το ενδεχόμενο να υπάρξει και δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, όπως ακούγεται για τις 2 του Ιούλη. Θέλω λοιπόν να είναι γνωστό ότι στις 21 του Μάη στην πραγματικότητα θα εκλεγούν οι βουλευτές. Δηλαδή, οι βουλευτές που θα είναι πρώτοι σε σταυρούς προτίμησης στις 21 του Μάη, γιατί μόνο στις 21 του Μάη θα υπάρχει σταυρός προτίμησης, αυτοί θα είναι στην πραγματικότητα και οι βουλευτές. Γιατί η δεύτερη εκλογική αναμέτρηση θα γίνει με βάση τη λίστα που θα καταθέσουν τα κόμματα. Ποιοι θα είναι πρώτοι στη λίστα σε όλους τους πολιτικούς σχηματισμούς? Αυτοί που την επόμενη Κυριακή στις 21 του Μάη θα είναι πρώτοι σε σταυρούς. Γι' αυτό, κυρία Κινέζο, απευθύνομαι σε όλους, μα σε όλους ανεξαιρέτως τους συμπολίτες μου, και τους ζητώ να σκεφτούν πολύ σοβαρά την πρώτη τους επιλογή στην κάλπη στις 21 του Μάη. Να σκεφτούν και να προχωρήσουν με κριτήριο αξιοσύνης, προσφοράς, έργου για τον τόπο, για την περιοχή και να κάνουν την επιλογή τους. Τις όποιες ενστάσεις, διαφωνίες έχουν, μπορούν στην δεύτερη εκλογική αναμέτρηση να τις καταθέσουν με την ψήφο τους. Το λέω πολύ πιο ανοιχτά και καθαρά. Δεν ζητώ από κανέναν να απαρνηθεί την κομματική του ταυτότητα ή τις ιδέες του. Ζητώ να ψηφίσει στις 21 του Μάη έχοντας με κριτήρια αυστηρά την αξιοσύνη, την προσφορά και το έργο. Να ψηφίσει πρόσωπο και προφανώς στην δεύτερη εκλογική αναμέτρηση θα έχει τη δυνατότητα να εκφράσει τότε την πιθανόν την όποια κομματική επιλογή ή προτίμηση έχει. Το λέω αυτό γιατί όλο αυτό το διάστημα δόθηκε μια πολύ μεγάλη μάχη τα 4 αυτά χρόνια για να αναδειχθούν τα πολύ μεγάλα θέματα της περιοχής. Κινήθηκα, όπως σας ήδη σας περιέγραψα, με ένα γνώμονα. Έβαλα πάνω απ' όλα τα συμφέροντα του τόπου, πιο πάνω και από το κομματικό συμφέρον. Γι' αυτό και μπορώ σήμερα να απευθύνομαι σε όλους, ανεξαιρέτως τους συμπολίτες μου, και τους ζητώ να κάνουν μια επιλογή στο πρόσωπό μου, να εμπιστευτούν εκ νέου την υποψηφιότητά μου και να είναι βέβαιοι ότι θα είμαι βουλευτής όλων μα όλων των συμπολιτών μου. Κύριε Χαρίτου, μιας και βρισκόμαστε σε μια ιδιαίτερη περιοχή όπως είναι η Ροδόπη και φυσικά δεν μπορεί να συγκριθεί ούτε με κάποιον άλλο νομό της Ελλάδος, γιατί έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες. Θεωρείτε ότι είναι εύκολο και θα έπρεπε να ξεπερνάνε τα κομματικά τύχη και να μιλάμε πλέον σε επίπεδο προσώπων, να επιλέγουμε πρόσωπα αψηφώντας οτιδήποτε άλλο κομματικό? Προφανώς, κυρία Κινέζου, σε όλους τους ανθρώπους η αίσθηση του τι σκέφτομαι, ποιες είναι οι ιδέες μου, οι πολιτικές μου θέσεις, οι απόψεις μου, η κομματική μου ταυτότητα έχουν τη βαρύτητά τους. Και κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει
αυτή την πραγματικότητα. Όμως αυτές οι εκλογές, όπως ήδη με ρωτήσατε, έχουν αυτή την ιδιαιτερότητα, την διπλή δυνατότητα, τη διπλή ευκαιρία. Από τη μία, στην πρώτη κάλπη, στις 21 του Μάη, να επιλέξουν κυρίως με κριτήριο το πρόσωπο το οποίο θεωρούν άξιο, ικανό και με δυνατότητες να προσφέρει στον τόπο, και στην δεύτερη κάλπη να κάνουν τις επιλογές που θέλουν, έχοντας την δική τους επιλογή σε σχέση με το πώς πρέπει να κυβερνηθεί η χώρα. Σωστά το θέτετε, υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα. Γι' αυτό ακριβώς και απευθύνομαι σε όλους, μα σε όλους ανεξαιρέτως τους συμπολίτες μου, και τους ζητώ όχι να απεμπολίσουν τις θέσεις τους, τις πολιτικές, αλλά κυρίως στην πρώτη κάλπη, στις 21 του Μάη, να κάνουν επιλογή προσώπου. Επιλογή του προσώπου που θεωρούν ότι πρέπει την επόμενη μέρα να είναι στο κοινοβούλιο για το καλό του τόπου και για τις ανάγκες των ανθρώπων του. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χαρίτου. Και εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Κινέζη. Καλό σας βράδυ και καλή σας επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Για τις θέσεις της Ανταρσίας, τα όσα πρεσβεύει, καθώς και για το διακύβευμα αυτών των εκλογών, μίλησε από την Ανταρσία, που βρίσκεται στο ψηφοδέλτιο επικρατείας της Ανταρσίας, ο Μουσταφά Τσολάκ. Το διακύβευμα για μας στην Ανταρσία, πρώτα απ' όλα σε αυτές τις εκλογές, είναι ότι η κυβέρνηση αυτή πρέπει να φύγει. Πρέπει να απαλλαγούμε από αυτή τη κυβέρνηση, τη κυβέρνηση που συνέχισε στην ουσία με πιο ακραίο τρόπο τα μέτρα λιτότητας, κατάργησε τα εργασιακά δικαιώματα, για παράδειγμα το πενθήμερο οκτάωρο, και πολλά άλλα. Αλλά από εκεί και πέρα, το μήνυμα που θέλουμε να δώσουμε ότι και να ψηφίζουμε κάτι λιγότερο κακό δεν είναι η απάντηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ είναι κόμματα που έχουν δοκιμαστεί, έχουν κυβερνήσει, και τώρα που θα ξαναέρθουν, σε περίπτωση που ξαναέρθουν στη κυβέρνηση, δεν θα εφαρμόσουν τίποτα διαφορετικό από αυτά που εφάρμοσαν. Πάλι τις ίδιες πολιτικές λιτότητας θα εφαρμόσουν, τις ίδιες πολεμοκάπηλες και φιλονατοικές πολιτικές θα εφαρμόσουν. Οπότε εμείς λέμε ο λαός να τους μαυρίσει όλους στη κάλπη, να μην εμπιστευτεί τα ακροδεξιά κόμματα που προσπαθούν να το παίξουν αντισυστημικά, ότι είναι αντισυστημικοί και καλά, να γυρίσει πλάτη και σε αυτούς. Εμάς το σύνθημά μας είναι: ψηφίζουμε όπως ζούμε, ψηφίζουμε όπως αγωνιζόμαστε, κάνουμε Ανταρσία. Σε όλα αυτά τα χρόνια η Ανταρσία ήταν στη πρώτη γραμμή των αγώνων και στα σωματεία και στο δρόμο. Σπάσαμε τις απαγορεύσεις στη καραντίνα. Στα νοσοκομεία, στα σχολεία σταματήσαμε τις αντιλαϊκές πολιτικές. Στα πανεπιστήμια σταματήσαμε την πανεπιστημιακή αστυνομία. Με τους αγώνες μας δείξαμε ότι μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Τώρα, όπως αγωνιστήκαμε εκεί, έτσι και στη κάλπη, είναι η ώρα να κάνουμε Ανταρσία, να δώσουμε ψήφο στην Ανταρσία, γιατί η ψήφο στην Ανταρσία είναι η μοναδική ψήφο που δεν είναι χαμένη, αντιθέτως από αυτά που θέλουν να προπαγανδίσουν τα συστημικά κόμματα. Να κάνουμε Ανταρσία, και γιατί όχι να βάλουμε και στη Βουλή την Ανταρσία, να ακουστεί και στη Βουλή η Ανταρσία. Για μας εδώ στη Ροδόπη η ψήφο στην Ανταρσία έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί είναι η ψήφος γροθιά στο στομάχι του εθνικισμού, είτε του ελληνικού είτε του τουρκικού. Αυτή τη στιγμή οι υποψήφοι στα κόμματα τα αστικά είναι στα ίδια ψηφοδέλτια και μαλώνουν μεταξύ τους. Οι χριστιανοί υποψήφοι πάνε στα χωριά και λένε ψηφίστε με για να μην βγουν δύο μουσουλμάνοι. Οι μουσουλμάνοι υποψήφοι πάνε στα μειονοτικά χωριά και λένε ψηφίστε εμένα για να μην βγουν δύο χριστιανοί, για να μην μείνουμε χωρίς εκπροσώπηση κλπ. Και εγώ, όπου ακούγεται η φωνή μου, δηλώνω ότι εμείς στην Ανταρσία στο ψηφοδέλτιο δεν έχουμε μειονοτικό υποψήφιο, αλλά εγώ για να σπάσω τον εθνικισμό θα ψηφίσω το σύντροφο Θράσο Τζιάρα, ο οποίος αγωνίστηκε σε όλα τα χρόνια με τα πάντα του για όλα τα δικαιώματα των εργαζομένων, αλλά και για τα δικαιώματα της μειονότητας, και πιστεύω ότι σε περίπτωση που εκλεγεί βουλευτής ο Θράσος, θα είναι καλύτερος εκπρόσωπος για τη μειονότητα από πολλούς μειονοτικούς που κατεβαίνουν και θέλουν τη ψήφο της μειονότητας. Από εκεί και πέρα, τα προβλήματα της Ροδόπης είναι γνωστά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το πρόβλημα της μετανάστευσης. Φεύγει η νεολαία.
Το αγροτικό ζήτημα είναι πολύ σημαντικό που θα το έχουμε μπροστά μας και δυστυχώς όλα τα κόμματα και οι υποψήφοι σε αυτά τα δύο πολύ κρίσιμα ζητήματα, το αγροτικό, κτηνοτροφικό και το θέμα της μετανάστευσης, βγαίνουν και μιλάνε στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι μπορούν, θα πάρουν επιδοτήσεις, θα πάρουν πακέτα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα δώσουν λεφτά κλπ. Εμείς λέμε ότι αυτή τη στιγμή αυτό που πρέπει να γίνει είναι να απαλλατρίωση των εργοστασιών που είναι κλειστά, να, με εργατικό έλεγχο, να τα παραλάβουν οι εργάτες, να τα δουλέψουν, να ανοίξουν χώρους εργασίας. Μία από τις προτάσεις μας. Όσον αφορά το αγροτικό ζήτημα και το κτηνοτροφικό, αυτή τη στιγμή τα λεφτά που θα πάρουν από Ευρωπαϊκή Ένωση και θα τα δώσουν έτσι όπως λένε οι υποψήφοι, θα είναι σαν τα πας του Μητσοτάκη. Δεν θα είναι τίποτα. Το ζήτημα δεν λύνεται με ντεπών τη στιγμή έχουμε ένα τέτοιο σοβαρό πρόβλημα. Εμείς λέμε χωρίς ΦΠΑ πετρέλαιο στους αγρότες, λέμε για τους κτηνοτρόφους φτηνές ζωοτροφές και να πέσει το κόστος παραγωγής ώστε ο λαός να έχει φτηνά τρόφιμα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας. Και να βοηθηθούν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι, οι φτωχοί και οι μεσαίοι, όχι οι πλούσιοι. Στον χώρο του Avangard στην Κομωτινή παρουσιάστηκε το βράδυ της 4ης 17 Μαΐου η ιστιοσελίδα Ροδόπη μου, το επιχειρηματία Νίκου Παπακοσταντίνου. Στόχος της, η καταγραφή των θεμάτων της Ροδόπης με κύριους εκφραστές, τους ίδιους τους πολίτες. Μία ιστιοσελίδα για τη Ροδόπη. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Με στόχο την καταγραφή των θεμάτων της Ροδόπης από τους ίδιους τους πολίτες, παρουσιάστηκε στο χώρο του Avangard στην Κομωτινή το απόγευμα της 4ης 17 Μαΐου η ιστιοσελίδα «Ροδόπη μου» του επιχειρηματία Νίκου Παπακοσταντίνου, μία προσφορά σε όλη την κοινωνία της Ροδόπης. Ο επιχειρηματίας Νίκος Παπακοσταντίνου είναι υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με το συνδυασμό του Χρήστου Μέτιου Νέα Περιφερειακή Αναγέννηση. Γεννήθηκε το 1980 και μεγάλωσε στη Ροδόπη. Από τα νεανικά του χρόνια εργάστηκε στην εστίαση και τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργήσει έναν όμιλο επιχειρήσεων που περιλαμβάνει επιχειρήσεις εστίασης αλλά και μεταποίησης αγροτικών προϊόντων. Εκλεγμένος επί δύο συναπτές τετραετίες στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου και ταυτόχρονα ως πρόεδρος του Εμπορικού Τμήματος στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης. Η ενασχόλησή του με τα κοινά άρχισε το 2019, όπου εκλέχθηκε Δημοτικός Σύμβουλος των Δημοκομωτινής. Το όραμα του Νίκου Παπακοσταντίνου είναι η από κοινού ανάπτυξη της Ροδόπης, δηλαδή η ενεργή συμμετοχή των πολιτών σε θέματα που τους αφορούν μέσω του εθελοντισμού αλλά και της συνέργειας. Η δράση Ροδόπη μου ξεκίνησε πριν από ένα μήνα και είχε ως αφετηρία το πρώτο ερωτηματολόγιο για τη στοιχειοθέτηση των βάσεων σε μια εις βάθος αναγνώριση όλων των θεμάτων που απασχολούν τους πολίτες της Ροδόπης. Στο πλευρό του κυρίου Παπακοσταντίνου βρέθηκαν τοπικοί φορείς, πολιτικοί, στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας και του εμπορικού κόσμου, οι οποίοι επισήμαναν την αναγκαιότητα του εγχειρήματός του, αλλά εστίασαν και στο πόσο θα ωφελήσει την τοπική κοινωνία, μιας και θα γίνει ο μπούσουλας των τοπικών αρχών. Έχω ένα όραμα για τη Ροδόπη, έχω ένα όραμα για τον τόπο που γεννήθηκα, μεγάλωσα, αντρώθηκα και θέλω να δω να εξελίσσεται. Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε στην εκδήλωση αυτή, η οποία θεωρώ ότι δεν είναι μια στερεότυπη εκδήλωση, είναι μεταξύ φίλων και το λέω αυτό επειδή οι περισσότεροι από εσάς με γνωρίζετε από μικρό παιδί. Και ενώ και από μικρό παιδί με γνωρίζετε σίγουρα κάποια χρόνια οι νεότεροι, ζω, δραστηριοποιούμε και επαγγελματικά και οικογενειακά εδώ στη Ροδόπη, στην Κομωτινή. Και όταν με φίλους και γνωστούς αποφάσισα να συμμετέχω στα κοινά, στην αυτοδιοίκηση, είχαμε μια ιδέα. Μια ιδέα η οποία έγινε πράξη. Και η πράξη αυτή εύχομαι και ελπίζω να φέρει και τα ανάλογα αποτελέσματα. Αυτό λοιπόν που θέλω να σας παρουσιάσω σήμερα είναι η Ροδόπη μου. Ήταν μια ιδέα η οποία ξεκίνησε πριν περίπου ένα μήνα και έρχομαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω και να σας το παρουσιάσω πλέον με, αν όχι σάρκια και ορθά, σίγουρα με διαδικτυακά αποτελέσματα. Τι είναι η Ροδόπη μου? Είναι μια ιστοσελίδα η οποία μπορεί ο οποιοσδήποτε να μπει μέσα και να συμπληρώσει ένα ερωτηματολόγιο ανώνυμα και σίγουρα διαρκεί το πολύ 5 λεπτά.
5 λεπτά, φίλοι και φίλες, όμως, από 50.000 ανθρώπους, φανταστείτε τι τεράστιο πακέτο δεδομένων μπορούμε να συγκεντρώσουμε για τα πραγματικά προβλήματα της Ροδόπης, του τόπου του οποίου κατοικούμε. Αφού λοιπόν συγκεντρώσουμε όλα αυτά τα αποτελέσματα, τα αξιολογούμε από το πιο σημαντικό, κατά τη δική σας ψήφο, έως το λιγότερο σημαντικό, τα καταγράφουμε και δίνουμε τα αποτελέσματα στους καθήν αρμόδιους και φροντίζουμε με τη δικιά μας όρεξη και πίεση να επιληθούν. Πώς, με το τι πραγματικά θέλει ο κόσμος, ποιο είναι δηλαδή το πιο σημαντικό πρόβλημα κατά τον κόσμο, για τον τόπο και την Ροδόπη μας. Θέλουμε λοιπόν να συμμετέχει ο κόσμος, να αφυπνιστεί ο κόσμος και να μας δώσει πραγματικά τα αποτελέσματα που θέλουμε να επιλύσουμε. Η δύναμη του κόσμου, την οποία θέλουμε να αναδείξουμε, είναι η συλλογικότητα. Η συλλογικότητα του κόσμου πρέπει να είναι τόσο μεγάλη, ώστε να έχουμε όλη απόφαση και να προτρέψουμε τους καθήν αρμόδιους να ακούσουν τη φωνή μας. Η ιστοσελίδα λοιπόν, η οποία είναι δυναμική και θα ανανεώνεται συνεχώς, έχει μέσα και φιλανθρωπικές δράσεις. Πριν λίγο καιρό κάναμε την φιλανθρωπική δράση μία αγκαλιά. Συγκεντρώσαμε τρόφιμα, συγκεντρώσαμε ήδη πρώτης ανάγκης, παιχνίδι για τα παιδιά, βοηθήσαμε οικογένειες. Τέτοιες λοιπόν δράσεις όμως μία αγκαλιά θα υπάρχουν και άλλες. Θα φροντίσουμε να τις παρουσιάζουμε μέσα από την ιστοσελίδα. Όπως επίσης και στο μέλλον θα μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει μαζί μας και να γράψει ό,τι ακριβώς αυτός θέλει χωρίς να εγκλωβίζεται απαραίτητα στο επιβατολόγιο. Φίλοι και φίλες, έχω πραγματικά ένα μεγάλο όραμα και αρχίζοντας από το Ροδόπη μου, θέλω να σας πω ότι θα το εμπλουτίσω, θα το δυναμώσω, θα ανανεώσω συνέχεια το site, την ιστοσελίδα δηλαδή, με καινούργια πράγματα, καινούργια άρθρα, αξιοθέατα για την περιοχή, επιχειρήσεις που καινοτομούν και γιατί όχι και καινούργιες καινοτόμες επιχειρήσεις που θέλουν να ανοίξουν τον τόπο μας. Σίγουρα κάτι κερδίζουμε και κάτι χάνουμε. Ξέρετε τι χάνουμε μόνο? Χρόνο. Ξέρετε τι κερδίζουμε? Από το χρόνο που χάνουμε κερδίζουμε αποτελέσματα, κερδίζουμε αγάπη, κερδίζουμε σίγουρα να βγει κάτι καλό για τον τόπο. Θέλει χρήμα, θέλει πόρους. Όλα αυτά είναι από καθαρά προσωπικά. Να είστε σίγουροι, θέλει και τεχνικές γνώσεις, τις οποίες εγώ δεν διαθέτω, αλλά διαθέτω και συνεργάτες και όρεξη για να πραγματοποιήσω. Έτσι λοιπόν, επί ευκαιρίας, θέλω, εφόσον τελειώσουμε την παρουσίαση, οτιδήποτε κάποια ερώτηση θέλετε να μου κάνετε, είτε για τη σελίδα είτε για μένα προσωπικά, θα είμαι στη διάθεσή σας, να γίνει ένας υγιής εκπροσωπικός διάλογος για να ανταλλάξουμε απόψεις για το καλό του τόπου. Εν κατακλείδη, θέλω να σας πω ότι επίσημα ζητάω τη στήριξη στις επερχόμενες εκλογές. Είμαι υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος και μέσα από εκεί θα μπορέσω και εγώ με τη δικιά μου φωνή να ακούω και να κάνω τα δικά σας θέλω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν θέλετε τώρα, οι κυρίες που έχουμε θα περάσουν να σας δείξουν το site, να μπούμε μέσα, να το δείτε και γιατί όχι να ψηφίσετε κιόλας κάποια πράγματα που θέλετε να πείτε για να πάνε εκεί που πρέπει. Ξέρετε, όταν μου έκανε την ειδική πρόταση και στις αυτοδιοικητικές δημοτικές εκλογές προηγούμενης φοράς ο Γραβάνης Ωτάνης και τώρα ο Κρίος Μέτιος, είπα ένα πράγμα. Είστε σίγουροι, παιδιά, ότι θέλετε εμένα? Μα λέει, αν είναι δυνατόν, είστε της πιάτσας παιδί, είσαι μέσα στον κόσμο, λέει, γιατί να μην σε θέλουμε? Για τον απλούστατο λόγο ότι δεν μπορώ να κάνω μια συγγενεία κατά και να μην μιλάω. Απαντώ λοιπόν στον Υπουργό ότι θα συνοπτύσουμε αρκετά συχνά, Υπουργέ μου, και σε εισαγωγικά θα συμπλήρωσουμε ευχάριστα που ελπίζω ότι θα είσαι κοντά μας όπως είσαι όλα αυτά τα χρόνια. Να είσαι σίγουρος ότι με την καλή έννοια θα μας βρεις γλυκά μπροστά σου. Εγώ τον Νίκο τον γνώρισα από παιδί, καθώς είμαστε παιδικοί φίλοι και φυσικά αυτό είναι ό,τι πιο ουσιαστικό υπάρχει. Ήμασταν αρκετά νέοι όταν γνωριστήκαμε και συνεχίσαμε έτσι τις πορείες μας στη ζωή. Και όπως είπε την προηγούμενη φορά, μου έκανε την τιμή να είναι υποψήφιος μαζί.
μαζί μου στο εγχείρημα τότε που κάναμε για το Δήμο Κομοτηνής. Τον Νίκο άλλο τον ξέρω πολλά χρόνια και μπορώ να έχω άποψη. Ο Νίκος είναι ένας άνθρωπος που πραγματικά αγαπάει τον τόπο του, πραγματικά όλα αυτά που κάνει θα κάνει με την καρδιά του. Είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να προσφέρει, είναι ένας άνθρωπος που είναι κοντά στην νεολαία. Και πραγματικά και εμείς θα στηρίξουμε και αυτό το εγχείρημα και ελπίζουμε φυσικά, επειδή πάντα από το νέο μετερίζει που πάει στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και μας ευχηθώ και εγώ μέσα την καρδιά μου πρώτα απ' όλα ως φίλο καλή επιτυχία. Είμαστε σίγουροι άλλωστε και οι πιο παθμοί οι τοπικοί σας πάντα έχουν συνεργασία και πάντα οι άνθρωποι, οι κρίσιμοι άνθρωποι, οι επιχειρηματίες, οι νέοι άνθρωποι πάντα μπορούν και έχουν και πρέπει να προσφέρουν στον τόπο τους. Αυτό είναι το πιο σημαντικό κατά τον κόσμο πρόβλημα για την περιοχή μας. Αρχικά από εκεί το παίρνουμε, αξιολογούμε και βλέπουμε πού και σε ποιους μπορούμε να απευθυνθούμε και να πιέσουμε ώστε να προβληματιστεί η επίλυσή του. Ένα-ένα τα προβλήματα, γιατί όλα δεν γίνεται, λύνει στο πρώτο, παρουσιάζει στο δεύτερο, λύνει στο δεύτερο, μέχρι και το τελευταίο. Μακάρι να υπάρχει αρκετός χρόνος και πόροι ώστε να λυθούν όλα τα προβλήματα. Ξέρεις, και έναν αληθεί από το μηδέν είναι κέρδος. Κάτι να πετύχουμε από την ιστοσελίδα είναι κέρδος. Και το κέρδος είναι πάρα πολύ καλό και για την επιχείρηση και για τον τόπο. Όπως μια επιχείρηση. Ρωτάω τον πελάτη, τον κάθε πελάτη, αν σου άρεσε το προϊόν, αν σου άρεσε η εξυπηρέτηση και παίρνω πληροφορίες και διορθώνω την επιχείρησή μου, το ίδιο είναι και ο τόπος μας εδώ πέρα σε διαφορετικό επίπεδο, βέβαια έτσι, και διαφορετικά λογήματα. Αυτό έχω σκοπό να κάνω και δεσμεύομαι να το κάνω. Άσκηση για τον έλεγχο της επιχειρησιακής ετοιμότητας του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης σε περίπτωση σεισμού στα πλαίσια εφαρμογής του επιχειρησιακού σχεδίου έκτακτης ανάγκης Σόστρατος πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Τετάρτη 17 Μαΐου. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Άσκηση για τον έλεγχο της επιχειρησιακής ετοιμότητας του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης σε περίπτωση σεισμού στα πλαίσια εφαρμογής του επιχειρησιακού σχεδίου έκτακτης ανάγκης Σόστρατος πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Τετάρτη 17 Μαΐου. Η άσκηση περιλάμβανε την εκένωση τμήματων του νοσοκομείου και τον απεγκλωβισμό ασθενών. Στόχος ήταν η εκπαίδευση του προσωπικού στον επιχειρησιακό σχεδιασμό, η εμπέδωση των ρόλων δράσης σε έκτακτα περιστατικά και τέλος η ενδυνάμωση του αισθήματος ασφάλειας και προστασίας των κατοίκων της περιοχής σε περίπτωση σεισμικού φαινομένου. Το νοσοκομείο Ξάνθης ευχαρίστησε θερμά το 4ο Σώμα Στρατού, την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ξάνθης, το Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας ΕΚΑΒ, την Αστυνομική Διεύθυνση Ξάνθης, όπως επίσης και την 4η Υγειονομική Περιφέρεια, καθώς συνέβαλαν τα μέγιστα για την προετοιμασία και την επιτυχή έκβαση του εγχειρήματος. Στο σημείο αυτό θα παρακολουθήσουμε τα εφημερεύοντα και διανυκτερεύοντα φαρμακεία για την πόλη της Κομοτηνής. Ας ρίξουμε μια ματιά στην πρόγνωση του καιρού για αύριο.
Αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη. Από όλους εμάς, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.